Σημαντική αύξηση εσόδων από φόρους κατά 3,7 δισεκατομμύρια σημειώθηκε φέτος, όπως αποκαλύπτει ο προϋπολογισμός του 2025 που κατατέθηκε σήμερα στη Βουλή. Το 1,8 δις προέρχεται από την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής. Με χαμηλότερους φόρους έχουμε περισσότερα έσοδα. Αυτό οφείλεται στο συνδυασμό της ανάπτυξης, καθώς στην πατρίδα μας έχουμε πολύ σημαντικότερη ανάπτυξη από το μέσο όρο της Ευρωζώνης, και στις πρωτοβουλίες περιορισμού της φοροδιαφυγής που έχουν πια χειροπιαστά αποτελέσματα. Η μείωση της φοροδιαφυγής μετά τη διασύνδεση ταμιακών μηχανών με POS και την αύξηση των ηλεκτρονικών πληρωμών ξεκλείδωσε νέα μέτρα στήριξης και μείωσης φόρων που φτάνουν στο 1,1 δις για το 2025. Τα νέα μόνιμα δημοσιονομικά μέτρα επιφέρουν επιπλέον δημοσιονομικό κόστος το 2025 σε σχέση με το 2024 περίπου 1,1 δις ευρώ και εστιάζουν στη στήριξη του διαθέσιμου εισοδήματος, στην ενίσχυση των επενδύσεων και της καινοτομίας, στην αντιμετώπιση του δημογραφικού και του στεγαστικού ζητήματος, καθώς και στην αντιμετώπιση των προκλήσεων της κλιματικής αλλαγής. Από το πακέτο μέτρων του 25 ξεχωρίζει η αύξηση των συντάξεων που κλείδωσε στο 2,4% και οι αυξήσεις θα κυμαίνονται από 15 έως 75 ευρώ μεσοσταθμικά. Οι μισθωτοί σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα θα δουν αυξήσεις από τη μείωση των ασφαλιστικών εισφορών. Όλοι οι δημόσιοι υπάλληλοι θα έχουν πρόσθετη αύξηση κοντά στα 20 ευρώ από την αναπροσαρμογή του κατώτατου μισθού. Αντί λοιπόν να ενισχύονται τα εισοδήματα των πολλών, η μισθή και η αγοραστική δύναμη δυστυχώς καταβαραθρώνεται και ενισχύονται συγκεκριμένοι όμιλοι και ισχυροί παράγοντες της αγοράς. Ο προϋπολογισμός του 2025 είναι ένας προϋπολογισμός της μισής αλήθειας και της απουσίας προοπτικής για τους εργαζόμενους, τα μεσαία στρώματα και τους πιο ευάλωτους. Οι ελεύθεροι επαγγελματίες και τα μπλοκάκια θα υποφεληθούν από την κατάργηση του τέλους επιδεύματος. Σχεδόν 2 εκατομμύρια δικαιούχοι, συνταξιούχοι με προσωπική διαφορά, άτομα με ανεπηρία και ευάλωτοι θα πάρουν φέτος έκτακτο δώρο Χριστουγέννων από 100-200 ευρώ.